Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν έχετε την καλοσύνη, κάτι που να μην έχει λεχθεί. Αν έχετε την καλοσύνη. Δηλαδή, δεν σας βάζω περιορισμό, αλλά να μιλάμε προωθητικά. Νομίζω... 5 λεπτά, εντάξει. Νομίζω ότι δεν θα είναι άχρηστα αυτά που θα ακουστούν. Αλλά ανέτρεψαν τόσα... Ελέγχθησαν από εσάς, κύριε Πρόεδρε. Αυτά που ήθελα να πω. Και ρωτώ διημών. Ποιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΕΝ σήμερα? Άμα μου το πείτε, θα έχω και την μεγάλη χαρά να το μάθω εγώ. Εάν μου το πείτε και αν το μάθετε, θα μάθετε, θα αντιληφθείτε ότι παρότι ο νόμος 3454 είναι σαφής, πρόεδρος του Ερήκος Δυνάν είναι ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού ή αυτός που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, ο σημερινός πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, ο εκλεκτός του κυρίου Γεωργιάδη, θα σας απασχολήσει και για τα φάρμακα νομίζω, ο κύριος Αυγερινός, επαναλαμβάνω, μετά από 3 μήνες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παραιτήθηκε από πρόεδρος. Και με γνωμοδότηση του εμβριθούς κυρίου Καϊμενάκη, Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου παλιότερα και αεροπαγήτου εμβριθούς μου, λέει ότι δεν χρειάζεται. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Βεβαίως. Να έχετε να μας την καταθέσετε την γνωμοδότηση να τη διαβάσουμε. Ότι μπορούμε να ορίσουμε ένα μέλος και τα άλλα μέλη θα εκλέξουν τους δικούς τους, τον πρόεδρό τους. Άλλαξε ο κύριος Καϊμενάκης. Τρέμω. Τρέμω. Τι εισηγούνταν στον τότε πρωθυπουργό και ποιοι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα περιβόητα νοσήλια. Νοσήλια. Ακούω τόση ώρα διάφορα επί των αρχών και τα λοιπά και τα λοιπά. Πριν όμως υπάρχει και η δικαιοσύνη. Καλώς ή κακώς η δικαιοσύνη και εσείς η δικογραφία σας. Έχει ορισμένα ονόματα. 51, εάν δεν κάνω λάθος, και άλλα με αλφα, μη, πι, σι, κου, του. Πώς προφυλακίστηκα χωρίς να εξεταστεί ούτε ένας από αυτούς? Αυτό για τον κύριο Τζιόλη. Ένας. Ένας. Αφήστε τους άλλους. Θα βγάλω τα συμπεράσματα. Εάν εξετάζονταν, αλλά έκλεισε αμέσως ο φάκελος, γιατί έκαιγε. Και τον στέλνει αμέσως στον κύριο, στο Συμβούλιο Εφετών. Και ο κύριος Πεπόνης τον γυρίζει πίσω για περαιτέρω ενέργειες. Παρακαλώ. Και παραμένω προφυλακισμένος γι' αυτό. Γιατί δεν έκανε τη δουλειά του ο κύριος Τσιρόνης. Ή έκανε τη δουλειά του. Επιτρέψτε μου. Τώρα. Στο γραφείο του κυρίου Λοβέρδου είχαμε αποφασίσει και έγινε ο έλεγχος από την Grand Thornton. Παρουσία του Βιανόπουλου τότε και εμού και των άλλων παραγόντων του Υπουργείου. Απλώς την έχετε νομίζω την έκθεση. Πρέπει να την έχετε. Όταν μου επεδόθη όμως από τον κύριο Καζά, τον πρόεδρο της Γκρανθόνθορ, μας παρασχέθηκαν, τελειώνει, μας παρασχέθηκαν όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητήσαμε
και μας διευκόλυναν με κάθε δυνατό τρόπο στην ολοκλήρωση της εργασίας μας μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που είχαν τεθεί. Το υψηλό επίπεδο οργάνωσης και η επαγγελματική συμπεριφορά του προσωπικού ήταν μια ευχάριστη έκπληξη που συνάδει με σύγχρονες νοσοκομιακές μονάδες περίθαλψης. Είμαι στη διάθεσή σας, Καζάς. Αυτό γίνεται το Νοέμβρη του 2011. Προς τι χρειαζότανε άλλη σύμβαση να μου επιβληθεί να κάνω για την ίδια δουλειά από τον κύριο Γιαρόπουλο, να σας πω γιατί. Καταθέτω απομαγνητοφορημένα πρακτικά γιατί ο κύριος Γιαρόπουλος, ο οποίος θα κληθεί βέβαια εδώ, είχε την υποχρέωση της εχεμήθειας. Έλεγχο έκανε και αυτός. Και φωνάζει. Δεκαέξι μέρες αφού ήρθε να κάνει τον έλεγχο, το προσωπικό στο νοσοκομείο. Όλο. Παρουσία των εκπροσώπων του κυρίου Λοβέρδου. Και λέει, λοιπόν τελειώνω. Τώρα να θέλετε να πάτε στις πραγματικές προοπτικές και λύσεις, συζητήστε το όλοι εσείς που είσαστε μέλη του Ελληνικού Ερυθρόσαυρου. Στις εκλογές που θα γίνουν τα Γενάρη για την ανάδειξη του πρόεδρου του Ελληνικού Ερυθρόσαυρου. Εκεί είναι η λύση για το πρόβλημα αυτού. Δηλαδή να μην ξαναβγεί Μαρτίνης. Αλλά πήρε 70% τότε ο Μαρτίνης. Και στο τέλος. Πήγε να παραιτηθεί, αλλά δεν παραιτήθηκε. Λοιπόν, η εκποίηση της περιουσίας που γίνεται αυτή τη στιγμή από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Τι δουλειά έχει ο κ. Λαόπουλος. Τι σκοπό είχε. Θα μπει κανένα Ευρώπουλο εδώ. Αυτό ήρθε να κάνει ο κύριος Λαρόπουλος. Δεν θα σας το επισημάνω. Αυτά τα πρακτικά ήταν από συνεδρίαση οργάνου ή σε ιδιωτική συζήτηση. Αυτό ήταν σύγκληση. Μάλιστα. Επίσημα πρακτικά δηλαδή του Ερυθρού Σταυρού ήταν. Απομαγνητοφωνημένα του Ντινάν. Του Ντινάν, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ντινάν. Του προσωπικού. Του προσωπικού. Στο αμφιθέατρο έγινε. Καλώς. Ενώπιον χιλίων ανθρώπων. Καλώς. Είχε υποβάλει την έκθεση του τότε ή δεν την είχε υποβάλει. Όχι. Δεν την είχε υποβάλει ακόμα. Όχι βεβαίως. Σας είπα 15 μέρες μετά. Μάλιστα. Ωραία. Παρακάτω. Ακριβώς. Παρακάτω, παρακάτω. Και μετά ζητούσε και παράταση. Συνεχίζεται κύριε Μαρτίνη. Συνεχίζεται. Βέβαια. Εδώ βρέθηκε και μια δεύτερη σύμβαση, την οποία παρακαλώ να ερευνήσετε, που γίνεται μεταξύ του κοινοφελούς ιδρύματος, ποιος άλλος το εκπροσωπεί, άραγε, το Διαγνωστικό Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, νομίζω το είχε πάρει ήδη ο κ. Γιαννόπουλος, και της ανώνυμης εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς. Και εκεί πέρα κανονίζουν να μπει μάνατζερ και μάλιστα ο κύριος Καλταμπάνης και αντίκλητος για τον Ντινάν ο κύριος Τζουζουράκης, στενός φίλος και γνωστός ως λιεζόν του Υπουργείου Ανάπτυξης για όλες τις συζητήσεις. Παρίστατο παντού. Και έγγραφα που θα δείτε αναφέρονται ή σε αυτόν ή στο επιτελείο Χαραμή ή σε ανθρώπους του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Μηταράκη. Σας το παράδειγμα. Ρωτήσανε νομικό σύμβουλο γιατί όταν ζήταγα εγώ οτιδήποτε δεν μου το δίνανε. Γιατί τους απαγορεύει ο νομικός σύμβουλος. Εάν έχουν νομικό σύμβουλο, ποιος τον πληρώνει.
Και αν ρωτάνε τον κύριο Σπανό, ο οποίος προσελήφθη μετά από την Ημιθέα για να αποφασίσουν ποια χαρτιά θα δώσουν, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό παρακαλώ να το ερευνήσετε. Πάντως, δειγματοληπτικά, αν δεν έχετε, μέχρι και non-paper, τι θέλει λαϊκή, από τον κύριο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν διευθυντής του κυρίου Μηταράκη και αλληλογραφούσε με κάποιον Λάκη, Μάκη, δεν ξέρω, όχι, πάντως με μένα. Η κυρία Δαγκονάκη έχει δίκιο. Αλλά πού να το πει Δαγκονάκη, έχει δίκιο. Αλλά τώρα που τη σκιάζει φοβέρα, για να μην χάσει τη θέση της, τι να πει. Φυλάχτηκαν τα πάντα σε χώρο της Ημιθέας. Τους διέθεσε η Ημιθέα υπάλληλο και φύγανε κυβότια από εκεί. Όπως φύγανε πολλά στοιχεία και από το σπίτι μου όταν έγινε η είσοδος κάποιων αστυνομικών. Άρα, συγγνώμη, με αυτό το δεδομένο και αφού δεν υπάρχουν τα ημερολόγια, μήπως πρέπει και να επανέλθουμε σε αυτό, μήπως πρέπει να μας δώσετε εσείς κάποια ονόματα. Δεν τελείωσα, κύριε Χρυσοπρόεδρε. Αφού υπάρχει, δεν θα απαντήσω, γιατί με συγχωρείτε, δεν είναι περιφρόνηση. Όταν υπάρχει τέτοιος προβληματισμός και ανάσχεση από την αρχή προσωπικών δεδομένων, θα απαντήσω εγώ και θα κινδυνεύω εγώ. Δεν σας λέμε να μας πείτε από τι παθήσεις έπασχαν για το ημερολόγιο. Εάν θυμόμουν, κύριε Παπαδόπουλε, 14 ετών ραντεβού, τότε θα ήμουν πια... Αλλά... Κάποια... Συγγνώμη, κάποια... να ολοκληρώσει, με συγχωρείτε, να ολοκληρώσει ονόματα... και φυλάξτε τις ερωτήσεις. Ορισμένοι από εσάς έχουν απόθεμα ερωτήσεων. Και μπαίνουμε στα θέματα. Σας παρακαλώ, βεβαίως, βεβαίως. Θα ολοκληρώσει ο κ. Μαρτίνης και θα αρχίσουμε με τον κατάλογο των ομιλητών, των ερωτώντων. Κύριε Μαρτίνη, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ακριβώς. Το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε στην επιτροπή σας, όπως το νιώθουμε εμείς, και το εμείς είναι πολύ. Είναι όχι αν χαρίστηκε το Έρικος Δινάν, όχι αν βλάφτηκε κανένας. Πλέον αναφύεται εάν είχαν το δικαίωμα να κάνουν αυτή τη διαδικασία, πολλό δε μάλλον όταν ένα κληροδότημα ήταν υπόδικο. Και το αποτέλεσμα, όπως σας είπα και την άλλη φορά, αρνητικό. Απέλυσα δικηγόρο γιατί μου είπε πως αν ονοματίσω μια εταιρεία Αγιορίτ, τότε θα με έβγαζε ο κύριος Τσιρώνης σε 2 μέρες. Δεν την ξέρω. Πράγματι, αυτή η εταιρεία είχε βάλει λεφτά σε κοινό λογαριασμό με τη γυναίκα μου. Αλλά διαχειριστής τότε ήταν ο κύριος Κάμπης. Τις συμβάσεις τις οποίες πρέπει να σας τις δώσω. Γιατί δεν εκλήθη επί 13 μήνες ο κύριος Κάμπης, που πήρε το νοσοκομείο από τα Μπετά, χάρητες του φίλου, και το άφησε μετά να ασχοληθεί με πετρελοειδή και άλλα. Δεν εκλήθη. Γιατί αν εκαλείτο, δεν θα ήμουν τώρα στη φυλακή. Τίποτα άλλο, εκτός από το να σας παρακαλέσω εάν μπορώ, εάν έχω το δικαίωμα, να ανοίξουν οι λογαριασμοί του κυρίου Αυγερινού και του κυρίου Καϊμενάκη,
των ανθρώπων της ΔΟΗ Φυσιάς, του κυρίου Κολαΐτη, διευθυντή της ΔΟΗ Φυσιάς, της κυρίας Μπερετάνου, οπωσδήποτε του κυρίου Γιαννίκου και του κυρίου Παπαγεωργίου, που μαζί με τον κύριο Γιαννίκο έκαναν όλους τους ελέγχους παντός του επιστητού, του κυρίου Χαραμή και του κυρίου Λιαρόπουλου βεβαίως, του συνδικαλιστή νυν του Ερυθρού Σταυρού κυρίου Πανταζόπουλου, του κυρίου Κοντογιαννόπουλου και του κυρίου Στριγκάρη, που ήταν επίσης μέλη της Επιτροπής για την αγορά, για την προμήθεια του εξοπλισμού. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Με επιτρέπετε... Δικαστικό μόνο κάτι. Μα δύο λεπτά. Θέλω μια διευκρίνηση. Ο Κωνσταντίνου, τι είπατε πως ήταν, γιατί δεν προκύπτει. Είπατε ένας Ευάγγελος Κωνσταντίνου. Με ποια αρμοδιότητα στέλνει αυτό που μας καταθέσετε? Ως διευθυντής του γραφείου του κύριου Μηταράκη. Διευθυντής. Έτσι. Αυτό όμως είναι ανυπόγραφο, κύριε Μαρτίνη. Ναι. Δηλαδή εσείς πρέπει να μας πείτε που το βρήκατε. Γιατί σας είπα την πρώτη φορά που ορκιστήκατε, έχετε υποχρεώσει να καταθέτετε και την πηγή των πληροφοριών. Έτσι λέει και ο νόμος. Μα εκεί πέρα το βρήκα μέσα στα χαρτιά μου. Στα χαρτιά σας το βρήκατε. Δηλαδή απευθυνόταν σε εσάς? Όχι. Γιατί δεν σας βλέπω σαν αποδέκτη? Όχι. Το βρήκατε τυχαία, σας το προμήθευσε κάποιος? Το βρήκα τυχαία η γυναίκα μου, τώρα που έκανε ένα δεύτερο έλεγχο. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο λοιπόν το είναι στην κατοχή σας, δεν μπορείτε να θυμάστε πώς. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Δεν συγκράτησα αυτός, γιατί ούτε το όνομα συγκράτησα, αυτός με τα πετρέλαια που είπατε, δεν κατάλαβα τι ρόλο έπαιξε αυτός. Με κάποιο κύριο είπατε με δυσύλλαβο όνομα με τα πετρέλαια. Όχι. Τι ήταν αυτός? Ο κύριος Κάμπης. Κάμπρης. Κάμπης. Όχι, μονολεκτικά δεν χρειάζεται, γιατί πρέπει να τα... Ναι. Στα πρακτικά. Μάλιστα. Οι συμβάσεις του. Α. Από το 90. Αυτός είχε αναλάβει τα της Ανεγέρσεως. Τα της Ανεγέρσεως, εξοπλισμού. Ενδιαφέρον ενδεχομένως. Καλώς. Και επί τρία χρόνια του management του νοσοκομείου. Μάλιστα. Έφερνε και το πετρέλαιο. Αυτός έφερνε το πετρέλαιο, κύριε Μαρτίνη. Μετά ασχολήθη, νομίζω, με πετρέλαιο. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Γιωργαντάς ερώτησε τον κύριο Μαρτίνη. Δεν έχω ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία. Α, απλά μια παρατήρηση. Προς τον πρόεδρο της Επιτροπής και για να γίνει και γνωστή προς συναδέλφους. Καμία αντίρρηση. Ο καθένας μπορεί βεβαίως να ζητάει το άνοιγμα όποιον λογαριασμό θέλει. Αλλά θεωρώ ότι για να μπορέσει και το αίτημα στη συνέχεια, αν πρέπει να γίνει και το αποφασίσει η Επιτροπή, να είναι στοιχειοθετημένο, να αναφέρεται και ακριβώς το αδίκημα και η εμπλοκή του προσώπου που αναφέρεται. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό είναι εκ των ουκάνευ, γιατί αλλιώς δεν γίνονται και βάσιμα αυτά τα αιτήματα, ακόμα και τα εκφράσει η Επιτροπή. Άρα, καλό είναι όποιος θέλει να πει κάτι τέτοιο, πρέπει να πει και την αξιόπινη πράξη και τη σύνδεση του προσώπου με αυτήν. Με μεγάλη χαρά να την ακούσουμε αν υπάρχει και να δούμε και εντάξει, μπορεί ενδεχομένως ο Μάρτιν να μην θέλει, να μην μπορεί να κάνει τη σύνδεση τώρα. Αλλά ούτως ή άλλως συνεκτιμώνται όλα τα στοιχεία. Κύριε Γιωργαντά. Μια παρέμβαση στη διαδικασία τώρα, με συγχωρείτε. Όταν ανοίγουμε το λογαριασμό ενός ανθρώπου ο οποίος ενεπλάκει καθεδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμεσο, σε όλο αυτό το που εμείς θεωρούμε ότι είναι σκάνδαλο τον Τινάν, δεν θα το ανοίξουμε αφού αποδειχθεί ότι είναι ένοχος για κάποιο αδίκημα. Μα ο λογαριασμός ανοίγει ακριβώς για να διαπιστώσουμε μήπως είναι ένοχος. Διερεύνηση κάνουμε. Όλα συνεκτιμώνται. Και αυτό που είπατε και αυτό που είπε ο κ. Γιωργαντάς και αυτό που θα πει τώρα ο κ. Νικολόπουλος, είμαι σίγουρος θα πει κάτι. Λοιπόν, να μπούμε. Εγώ δεν το πω, το πω αστείο. Λοιπόν, συμφωνείτε, όλοι δικηγόροι είμαστε. Συμφωνείτε ότι θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία και όταν. Έτσι, παρακαλώ. Λοιπόν, ο κ. Γιώλας έχει το λόγο. Δηλαδή δεν έχετε στείλει ακόμα για το άνοιγμα? Όχι. Όχι. Η Επιτροπή πάντως θα σας φέρω τα πρακτικά τι είπε στην πρώτη συνεδρίαση. Το έχω υπόψη. Και τα μνημονεύετε. Το έχω υπόψη μου. Αν το έχετε υπόψη σας, γιατί δεν κάνετε ό,τι έχει πει η Επιτροπή? Έχουν πει και άλλα πράγματα. Κύριε Γιώλα, παρακαλώ.